θα πρέπει να διοχετευθούν μέσα από αυτό το οικονομικό πρόγραμμα. Εδώ η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποσπάσει μία δόση για 1, για 1,3, για 1,8. Ναι. Πού θα βρεθούν αυτά τα... Η δόση αυτή δεν πάει στο εσωτερικό της χώρας. Είναι μία δόση η οποία θα αποπληρώσει κάποια ομόλογα, τα οποία νομίζω κατέχει ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άρα η δόση αυτή δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι... Σχέση δηλαδή με την κουβέντα μας. Ζούμε τα τελευταία χρόνια και ενδεχομένως να θεωρήσεις ότι υπάρχει μια σύνδεση. Ζούμε τα τελευταία χρόνια την πολιτική κυβερνήσεων, οι οποίες ψάχνονται για 400 εκατομμύρια. Για 400 εκατομμύρια. Για 400.000, για 700.000. Ναι. Εδώ πού θα βρεθούν μάνι-μάνι κατευθείαν στην αρχή 5 δισεκατομμύρια. Μπορούν να βρεθούν αν κάνουμε και λίγη υπομονή σε 2 εβδομάδες που θα είναι ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω θα τα πει πιο αναλυτικά, αλλά μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αμέσως, ας πούμε, ο κύριος Χρυσοχοίδης βρήκε 350 εκατομμύρια να δώσει σε μια εταιρεία που διαχειρίζεται έναν αυτοκινητόδρομο, επειδή έχει μειωθεί η κίνηση και θέλει να έχει εγγυημένα κέρδη, διότι εδώ είμαστε Σοβιετία. Πρέπει να είναι εγγυημένο το κέρδος του επιχειρηματία. Δεν το γνωρίζω. Μήπως ήταν στο συμβόλαιο παραχώρησης έργου. Δεν ξέρω αν ήταν στο συμβόλαιο, όχι διότι θα. Αν ήταν δεν θα χρειαζόταν, γιατί εγώ άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι θα νομοθετήσει. Αλλά εγώ ξέρω πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία έχουν μείωση κίνησης λόγω του μνημονίου και τα οποία κλείνουν και που οι ιδιοκτήτες τους κινδυνεύουν να πάνε φυλακή, να χάσουν τα σπίτια τους και κανένας δεν νομοθετεί για να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Λοιπόν, μια κατάλληλη αναμόρφωση των δημόσιων οικονομικών και, και ένα χτύπημα της φοροδιαφυγής. Στοιχειώδες στην αρχή, νομίζω ότι φτάνει και παραφτάνει. Γιατί θα σας πω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν το είπα το νούμερο, είναι μια εξαιρετικά σημαντική έκθεση που έγινε από τον ελβετικό τραπεζικό κολοσσό, τη UBS, ο οποίος υπολόγισε, μάλλον δεν υπολόγισε, τους κατέγραψε έναν-έναν. Στην Ελλάδα υπάρχουν 505 άνθρωποι, οι οποίοι έχουν περιουσία 60 δις, το 1/3 του ΑΕΠ. Πού την έχουν, λοιπόν, την έχουν μια στην Ελλάδα, κοινωνία, όμως. Η οποία εξελίσσεται σε κοινωνία 99% 1%. Νίκο Φιλιππίδη. Λοιπόν, 7.000 άνθρωποι στην Ελλάδα δηλώνουν πάνω από 100.000 ευρώ εισόδημα. Από αυτούς. Από αυτούς ό,τι πάρεις. Να σας πω για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Έχει σπάσει σε κομμάτια. Όσες φορές προσπάθησαν να επιβάλλουν αυτό το πολύ μεγάλο φόρο ιδιοκτησίας, κατέβαινε το αφορολόγητο, γιατί διαπίστωναν ότι δεν παίρνανε τίποτα. Παίρνανε όχι τα 500 εκατομμύρια. 7.000, μισό λεπτό, να τους βάλουμε λίγο, να τους προσθέσουμε όλους αυτούς. Είναι 7.000 που είπες εσύ με εισόδημα άνω των 100.000. Ναι. Ο Γιώργος βρήκε 500 ανθρώπους. Δεν τους βρήκα εγώ, η UBS είναι, βρήκε UBS, 505 τους βρήκαν όλοι μαζί. Είναι 505 με 60 δις, τα οποία είναι όλα στην Ελλάδα προφανώς. Λοιπόν, ο κύριος Κατρούγκαλος μας έλεγε στην αρχή της εβδομάδας ότι είναι 16.000 αυτοί που είναι μέσα στη λίστα Λαγκάρτ και διάφορα τέτοια. Οκ, οι υπόλοιποι καθαρίσαμε. ΣΥΡΙΖΑ, διότι τελειώσαμε από φόρους. Όχι, δεν είναι. Βρήκαμε όλους αυτούς. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επειδή την έχω ξανακούσει αυτή την κουβέντα. Ναι, μισό λεπτό. Γιώργο, σε σένα θα έρθω. Νίκο, ολοκλήρωσε, ναι, παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτό. Ναι, μισό λεπτό. Διακόψαμε τον Νίκο. Έδινε στοιχεία συγκεκριμένα. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε φορά όταν φτάνουμε να εφαρμοστεί, όταν είναι στην αντιπολίτευση και η Νέα Δημοκρατία περίπου με τα Ζάπια, περίπου τα ίδια έλεγε, φαντάζομαι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα κάτι λίγο πιο ρεαλιστικό να ακούσω. Κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο. Ρεαλισμός δεν είναι να φορολογείται ο φτωχός και ο άνεργος, ναι, και ναι, να μένει ο εφοπλιστής στο αγερόβλητο. Να τελειώσω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου. Απλώς ο εφοπλιστής μπορεί να πάρει πολύ εύκολα το πλοίο του και να φύγει από την Ελλάδα. Τότε να μην μιλάει για πατρίδες και μπούρδες, Νίκο. Να ξέρουμε. Άμα μιλάμε για πατρίδα, να φορολογούμαστε κιόλας. Ναι, αλλά θα πρέπει να έχει δουλειά ο Έλληνας. Ο εργαζόμενος με το χαμηλό μισθό. Γιώργο Κυρίτσι, αυτό το οποίο λέει. Πάρω λίγο στην κουβέντα. Έχει ενδιαφέρον μια αποστροφή του κ. Τραγασάκη. Για να επενδυθεί φορολογική συνείδηση στη χώρα και επειδή το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, πρέπει να πληρώσουν και οι πλούσιοι. Άμα πληρώνουν πάντα οι φτωχοί, δεν γίνεται να επενδυθεί φορολογική συνείδηση και ποτέ το κράτος δεν θα μαζέψει έσοδα. Γιώργο. Κωνσταντίνο, μου επιτρέπεις μια παρατήρηση. Διεσού θα πάω στο Βασίλη. Απλά διερμηνεύοντας αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Φιλιππίδης και διαβάζοντας και πολλά μηνύματα τηλεθεατών όλες αυτές τις μέρες. Ούτε λίγο ούτε πολύ, σου λέει το εξής. Ο Γιώργος Παπανδρέου σου έλεγε λεφτά υπάρχουν.